Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα βίντεο στο Binos Tuning. Σήμερα σε αυτό το επεισόδιο φτιάχνουμε μηχανάκι που το έχετε ξαναδεί στο κανάλι, το οποίο είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Μου το έφερε ο ιδιοκτήτης του με πολλά πράγματα ανταλλακτικά για να το βάλουμε πάνω, οπότε πάρτε μια γεύση. Όπως τα είδατε, είναι σε κακή κατάσταση, αλλά ο Ορφέας, ο ιδιοκτήτης του, έχει πάρει πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, από πλαστικά, σέλα, τζαμάκια, κάγκελα, έχει πάρει ακραία πάρα πολλά πράγματα, είναι δύο κούτες εκεί πέρα που είναι εκεί και άλλη μία εδώ πάνω και όλα τα μοτερικά, τα ανταλλακτικά είναι εδώ, έχει πάρει στροφαλομπιέλα σαν αυτή που έχω στο δικό μου Jeep, κυλινδροπίστονο σαν το δικό μου είναι τη Stage 6 το Sport Pro σε αερόψυκτη έκδοση, έχει ρουλεμάν, τσιμούχες, άλλο κάρτερ εδώ πέρα γιατί το δικό του έχει σπάσει, λαιμό, φίλτρα, τα πάντα. Το μηχανάκι θα γίνει τούμπανο, πραγματικά ζηλεύω τα πλαστικά του, δεν τα έχω δει ακόμα εντωμεταξύ, έχει πάρει πάρα πολλά πράγματα, φαναράκια, τι να σας λέω. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Πρώτα θα κάτσω να βγάλω τα πλαστικά όλα για να μας ανοίξει όλο το μηχανάκι, να το καθαρίσουμε εννοείται. Είμαι λάτρης του πλυσίματος, από ό,τι έχετε καταλάβει και αυτό θα χρειαστεί πολύ πλύσιμο. Να βγάλω το μοτέρ, να φτιάξω πρώτα το μοτέρ και μετά θα βάλουμε και τα πλαστικά εννοείται. Οπότε θα προσπαθήσω να τα κάνω όλα σε ένα βίντεο, αν δεν βγαίνει θα τα κάνω σε δύο βίντεο, ένα το μοτέρ, ένα τα πλαστικά. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Όπως είδατε έβγαλα όλα τα πλαστικά, γενικά είναι πάρα πολύ εύκολο μηχανάκι για να ξεκινήσετε να φτιάχνετε, να μαθαίνετε να φτιάχνετε έτσι μηχανάκια, είναι πολύ απλό. Όπως βλέπετε έχει τρελή μπίχλα, έχει κολλήσει και το λάδι εδώ, σκόνες, λάσπες και αυτά, θέλει πάρα πολύ καλό πλύσιμο, ακόμα δουλεύει, δηλαδή αν γυρίσω το κλειδί εδώ και βαρέσω μανιβελιά, θα πάρει μπρος. Τόσο καλό. Τα πλαστικά όλα είναι εδώ, σέλα και όλα εδώ τα πλαστικά, τα οποία εκτός νομίζω από το κουβά θα αλλαχτούν. Οπότε πάμε να το κάνω ένα πλύσιμο. Πήρα και καθαριστικά από το σούπερ μάρκετ, εντάξει αυτό το έχω ξαναπάρει. Πήρα και αυτό να το δοκιμάσω, λιποκαθαριστής με ανίκητη λάμψη. Και με όλα αυτά τα καθαριστικά μην ξεχνάτε να τα βάζετε γάντια γιατί δεν κάνει καλό στο δέρμα και ξερώνονται τελείως στα χέρια. Οπότε πάμε έξω για πολύ καλό πλύσιμο. Μετά από ένα αιώνα πλυσίματος
Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τον κινητήρα. Καθάρισε όσο καλύτερα γίνεται πίσω εδώ το ντεπόζιτο που είχε το λάδι. Ήταν χάλια, ακόμα έχει μπίχλα, αλλά δεν βγαίνει και το έπλαινα αρκετή ώρα. Οπότε πάμε να βγάλουμε τον κινητήρα τώρα για να μπει στον πάγκο και να αρχίσει το λύσιμο. Δεν θα το δείξω αναλυτικά, το έχω ξανακάνει στο δικό μου zip. Άμα θέλετε να το δείτε αναλυτικά, κάντε κλικ εδώ πάνω. Έβγαλα τον κινητήρα, τον έβαλα πάνω στον πάγκο και τώρα θα αρχίσω να βγάζω όλα τα εξαρτήματα μέχρι να φτάσουμε και τη στροφαλομπιέλα. Βλέπετε εδώ, χάνει και από την τζιμούχα εδώ πέρα του διαφορικού μέσα στον άξονα, χάνει βαλβολίνη, γι' αυτό έχει γίνει έτσι σαν γράσο εδώ πέρα. Θα το αλλάξω και αυτό. Πάλι θα χρειαστεί να κάνω καθάρισμα. Εν τω μεταξύ, εδώ έχει ρουφήξει από τον ανεμιστήρα. Έχει και μια χαρτοπετσέτα εδώ, ξέρω εγώ, κάτι είναι ένα χαρτί, έχει μπει μέσα στο κύλινδρο. Ένας κακός χαμός. Οπότε πάμε να βγάλουμε σιγά σιγά τα εξαρτήματα όλα. Έβγαλα και το κυλίνδρο πίστονο και παρατήρησα ότι ο στρόφαλος κουνιέται πάνω κάτω. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Και κάνει και ένα ανοίχο εδώ. Δεν ξέρω τι να πω, ρουλεμάν είναι. Ο στρόφαλος είναι στραβός εντωμεταξύ. Αν δείτε εδώ, κάνει μια κοιλιά. Οπότε τώρα πάμε να βγάλουμε και το κάρτερ και το στάντ και να το διαλύσουμε όλο το μοτέρ. Παιδιά, μόλις γύρισα το κάρτερ ανάποδα και κοιτάξτε τι βρώμα έχει. Ακραία πάρα πολύ βρώμα και νόμιζα ότι το ZX είναι βρώμικο. Αυτό, παιδιά, τα ξεπερνάει όλα. Εδώ ειδικά πρέπει να έχει ένα πόντο πάχος αυτή η μπίχλα εδώ. Αυτό μόνο με κατσαβίδι να φύγουν τα πολλά και μετά μου φαίνεται θα το πάω για self-service πλήσιμο που έχουν ζεστό νερό και πιεστικό. Αλλιώς δεν γίνεται αυτό να φύγει με πινελάκι και οδοντόβουρτσα. Πραγματικά. Ακραίο. Έβγαλα και το στρόφαλο, τον έχω εδώ. Αυτό που κουνιότανε, που είδατε πριν, εντάξει και η μπιέλα, κοιτάξτε εδώ πόσο κουνιέται. Παίζει να ήταν από τα ρουλεμάν αυτό που κουνιόταν ο στρόφαλος και να ξέρετε ότι το μηχανάκι δούλευε πολύ καιρό χωρίς φίλτρο αέρα στο καρμπιρατέρ. Ήταν χωρίς φίλτρο και μέσα εδώ στο στρόφαλο είχε κάτι έτσι σαν πετραδάκια που πολύ πιθανό να τα είχε ρουφήξει από το καρμπιρατέρ. Οπότε τώρα εδώ βλέπετε έχω δύο κομμάτια κάρτερ, το δεξί κομμάτι που μπαίνουν τα πινία. Το δικό του επειδή είχε σπάσει εδώ πέρα θα το πετάξω και θα βάλουμε αυτό το μεταχειρισμένο, το οποίο είναι από runner ή typhoon, κάτι άλλο. Βέβαια έχει το ίδιο σχεδόν τέτοιο, εκτός από αυτή την τρύπα που εδώ υπάρχει και εδώ δεν υπάρχει. Γιατί τα καλώδια από τα πινία του τζιλέρα, του runner και του typhoon περνάνε από εδώ, δεν περνάνε από μπροστά. Ενώ του zip περνάνε από μπροστά, δεν είναι μεγάλες οι διαφορές, θα ταιριάξει. Τώρα θα κάτσω να καθαρίσω και αυτή τη βρώμα. Εννοείται θα πέσει κατσαβίδι, σειρματόβουρτσα και τα λοιπά για αρχή. Μετά πρόχειρα έτσι σαπουνόνερο και έχω και έναν άσωστο μανίκι, το οποίο δεν θα πω ακόμα τι είναι. Ανάλογα το αποτέλεσμα που θα βγει θα σας πω τι είναι μετά. Οπότε δεν θα κάτσω τώρα να σας δείξω πάλι πόσες ώρες θα καθαρίζω. Θα το δείτε έτοιμο στο βίντεο καθαρό. Τα κάρτερ είναι 5 κάθαρα. Κοιτάξτε αποτέλεσμα. 6. Έπεσε πολύ κατσαβίδι και βούρτσα και σειρματάκι και καθαριστικά και όλα αυτά. Ο άσωστο μανίκι που σας είπα πριν δεν δούλεψε. Ήταν να τα βάλω σε πλυντήριο πιάτων, βρήκα ένα πλυντήριο πιάτων παλιό, το οποίο έβαλα το μικρό κάρτερ, αλλά δεν έκανε σχεδόν καθόλου δουλειά. Δεν ξέρω γιατί, παρόλο που ήταν στους 70 βαθμούς, τέλος πάντων. Αυτό ήταν ο άσωστο μανίκι, οπότε μετά έκατσα, τα έτριψα πάλι έτσι με σφουγγαράκια και τα λοιπά, καθαρίσανε.
και είναι έτοιμα τώρα να αρχίσουμε το δέσιμο. Για αρχή θα κάτσω να βγάλω το καινούργιο το κυλινδροπίστωνο. Θα δέσω πρόχειρα τα κάρτερ, χωρίς τρόφαλο εννοείται και ρουλεμάν. Θα δέσω πρόχειρα τα κάρτερ και μετά θα βάλω από πάνω τη φλάτζα του κυλίνδρου για να δούμε πού πρέπει να κόψουμε ώστε να ανοίξουν οι θηρίδες και να μην έχει κάποια σκαλοπάτια. Πάμε να σας δείξω. Για αρχή θα βάλω τα δύο κομμάτια του κάρτερ μαζί. Έτσι, με τους οδηγούς εννοείται, για να κάτσει σωστά εκεί που θα κάτσει στην τελική, στο τελικό σημείο. Και βάζω και δύο βίδες τυχαία και τις βιδώνω κανονικά. Τώρα θα βάλω το κάρτερ στη μέγενη ώστε να το έχουμε σταθερό. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Το βάζω εδώ και το στερεώνω εδώ. Ωραία, το έχω πιάσει όσο είναι μπλοκ. Θα βάλω τώρα και τα μπουζόνια, τα οποία τα είχα βγάλει πριν. Πάντα αφήσαμε αυτές τις τρύπες πριν βάλουμε τα μπουζόνια για τελευταία φορά, να είναι καθαρές. Βάζω και λίγο κόλλα σπυρωμάτων, την μπλε. Όχι ότι είναι απαραίτητο, αλλά εγώ βάζω. Και τώρα βάζω και τα παξιμάδια κόντρα, ώστε να καταφέρω να τα σφίξω. Ωραία, δεν θέλουν και πάρα πολύ σφίξιμο, γιατί εκεί που αρχίζουν και σφίγγουνε, τερματίζουν και άμα τα σφίξετε παραπάνω θα βγουν μέσα στα κάρτερ και θα έχουμε θέμα. Θα σφίξω και τα άλλα να είμαι σίγουρος ότι είναι σφιγμένα. Τελειώσαμε και με τα μπουζόνια. Τώρα θα κάνω ένα γρήγορο unboxing το κυλινδροπίστωνο. Αυτό είναι το ίδιο με αυτό που έχω στο δικό μου zip, αλλά σε αερόψυκτη έκδοση. Είναι πολύ καλό αλουμινίου, 70 κυβικά βγαίνει, 47 χιλιοστά. Εδώ έχει σετάκι με όλες τις φλάτζες, διάφορες φλάτζες, βασικά για να υπολογίσεις και να μετρήσεις το σωστό squeeze. Αν δεν το έχετε δει στο δικό μου, κάντε κλικ πάνω δεξιά να δείτε πώς το είχα μετρήσει. Να βγάλουμε και τον κύλινδρο. Εδώ είναι. Λοιπόν, έχουμε το κυλινδράκι. Πολύ καλή ποιότητα. Η Stage 6. Γενικά τα χρησιμοποιώ χρόνια τα προϊόντα τους και είναι πολύ καλά, αξιόπιστα. Εδώ είναι η κεφαλή με πολύ ωραίο χώρο καύσης. Το πιστονάκι σε κουτάκι μέσα. Εδώ όλα τα πραγματάκια, ελαττήριο, πιστόνι και τα λοιπά. Εδώ έχουμε δύο βίδες μάλλον για την εξάτμιση και εννοείται όπως όλα τα καλά κυλινδροπίστωνα έχουν και οδηγίες με το πώς μετράς το squeeze. Εδώ βλέπω 14:1 συμπίεση, μπράβο. Οπότε θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε σιγά σιγά όμως να βάλω τη φλάτζα πάνω στο κάρτερ να δούμε πού θα χρειαστεί κόψιμο. Λοιπόν, άνοιξα τις φλάτζες και έχω πάρει τώρα τη χάρτινη και θα την περάσω πάνω στο κάρτερ να δούμε πού θα σημαδέψουμε για να ανοιχτεί. Εδώ όπως βλέπετε και από αυτή τη μεριά, εδώ στο πλάι και από αυτή τη μεριά βλέπετε η φλάτζα κάθεται πιο έξω. Οπότε για να είναι σωστά πάνω στον κύλινδρο, γιατί αν βγάλω τη φλάτζα και βάλω τον κύλινδρο εδώ, τον βάζω ανάποδα για να δούμε πως κάθεται η φλάτζα πάνω στον κύλινδρο. Αν δείτε εδώ η φλάτζα, το φλατζόχαρτο δηλαδή, κάθεται σχεδόν ακριβώς
στα ανοίγματα των θηριδών εδώ πέρα. Αν και μπορεί να γίνει και εδώ μια βελτίωση, δηλαδή εδώ ένα χιλιοστό που έχει ας πούμε ένα δοντάκι και εδώ ένα σκαλάκι μάλλον και εδώ ένα σκαλάκι και εδώ πάνω θα μπορούσε να ανοιχτεί. Βέβαια λέω να μην τον πειράξω τον κυλίνδρο, να τον βάλω όπως είναι. Απλά το κάρτερ θα χρειαστεί να ανοιχτεί για να δουλέψει 100% ο κυλίνδρος. Λοιπόν, οπότε βάζω πάλι το φλατζόχαρτο εδώ και σημαδεύω με το μαρκαδωράκι που πρέπει να το ανοίξω με τον Dremel. Οπότε σημαδεύω πρώτα από εδώ. Δεν περίμενα να είναι τόσο πολύ, είναι αλήθεια, να θέλει τόσο πολύ άνοιγμα, αλλά αυτοί οι κύλινδροι γενικά δίνουν αρκετά στο μηχανάκι, εννοείται πάντα με την ταιριαστή τους εξάτμιση, οπότε καλό είναι να ανοιχτούν και οι θηρίδες. Το σημάδεψα και εδώ κάνω και ένα τσεκ στην επάνω θηρίδα, η οποία συνήθως είναι εντάξει, όπως και τώρα, δεν χρειάζεται κάποιο άνοιγμα. Οπότε θα ανοίξω με τον Dremel μόνο τα πλαϊνά που χρειάζονται. Βγάζω τώρα την φλάτζα και μένουμε με το σημαδεμένο που είναι αυτό εδώ. Τώρα θα πάρω σιγά σιγά με τον Dremelάκι και θα τα ανοίξω. Τελείωσα με το άνοιγμα των κάρτερ. Εδώ πέρα έχει γίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά με τα εργαλεία που έχω αυτό κατάφερα να κάνω. Θα κάνει τη δουλειά, δεν θα υπάρχουν σκαλοπάτια στις θηρίδες. Επίσης έκανα και μια μικρή διόρθωση στον κύλινδρο από τη μια μεριά που ήθελε, γιατί έκανε μεγάλο σκαλοπάτι. Οπότε το έφτιαξα και αυτό. Και τώρα θα του κάνω ένα πολύ καλό καθάρισμα με σαπουνόνερο, απλά για να φύγουν όλα τα αρνίσματα πολύ καλά. Μετά θα φυσήξω και όπου έχει τρύπα, για να μην έχει κάτσει μέσα νερό, σαπούνι και αρνίσματα σιδήρου. Και μετά θα ξεκινήσουμε την τοποθέτηση των ανταλλακτικών. Θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ πέρα, γιατί αν έδειχνα όλο το μοτέρ μέχρι να το κλείσω θα γινόταν τεράστιο το βίντεο, οπότε θα το κάνω σε δύο part. Το δεύτερο part θα ανέβει την άλλη εβδομάδα, μην το χάσετε, γιατί έχει πολύ ψωμί. Αν έχετε κάποια απορία, γράψτε την κάτω στα σχόλια ή στείλτε μου ένα μήνυμα στο Instagram όπως κάνετε πολύ. Ένα like σε αυτό το βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε και τα υπόλοιπα. Και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα όπως είπα. Επίσης αν θέλετε να στηρίξετε και το κανάλι, υπάρχουν διαθέσιμα μπλουζάκια Binos Tuning και καπέλα και κούπες. Οπότε θα τα πούμε. Φιλάκια, bye!